Περιφερειακές εκλογές 2019 στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 26ης Μαΐου και καλωσορίζουμε στο στούντιο του RTV τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Ηπείρου με την αριστερή παρέμβαση τον κύριο Νίκο Ζήκο. Κύριε Ζήκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Την προηγούμενη φορά που είχαμε συναντηθεί είχατε παρουσιάσει τους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Από τότε όμως μέχρι σήμερα έχει μεσολαβεί σε ένα διάστημα τουλάχιστον 1,5 μήνα, κύριε Ζήκο. Στις περιοδίες λοιπόν αυτές τις οποίες έχετε μέχρι στιγμής, ποια είναι τα σημαντικά ζητήματα που τίθενται όχι για την ανάπτυξη της περιοχής, αυτό θα το βάλουμε σε άλλο κεφάλαιο, για την επιβίωση ανθρώπων, όπως το είχατε πει και την προηγούμενη φορά. Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει μια απέχθεια προς την πολιτική σκηνή όλων πολλών συμπολιτών μας. Υπάρχει μια απελπισία ότι με αυτή την πολιτική δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα και πέραν από εκεί υπάρχει και μια δυσαρέσκεια και μια αγανάκτηση, θα έλεγα, ότι δεν μπορεί το πράγμα να πάει ακόμη παραπέρα. Και πιστεύω με τις επαφές τις οποίες κάναμε κλπ. Ότι οι άνθρωποι ψάχνουν μια διέξοδο. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε ότι η δική μας παράσταση μπορεί να δώσει αυτή τη διέξοδο. Και προσπαθούμε αυτόν τον κόσμο να τον πείσουμε να συμπαραταχθεί μαζί μας, όχι μόνο να ψηφίσει, αλλά να είμαστε μαζί και στους αγώνες. Γιατί χωρίς αγώνες και ενωμένοι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αδικούνται, δεν μπορεί να κάνουν τίποτα. Υπάρχει ένα πλατή, ένα ενιαίο ρεύμα αριστερό στην Ήπειρο, κύριε Ζήκο? Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένα ευρύτερο από άλλες φορές ρεύμα, το οποίο αυτή τη στιγμή θα εκφραστεί και πιστεύω θα εκφραστεί αρκετά καλά. Και βλέπω ότι υπάρχει και ένα ρεύμα και από άλλους χώρους που είχαν ψηφίσει άλλα κόμματα κόσμος με την απογοήτευση και τουλάχιστον αυτή η πολιτική τώρα που ξετυλίχθηκε και βλέπουν πού τους οδηγεί, πιστεύω ότι αρχίζουν και βλέπουν και αυτή προς την κατεύθυνση που βλέπουμε κι εμείς. Πάμε να συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν κυρίως την Ήπειρο και φαντάζομαι ότι τα γνωρίζετε, μια που και από τα έδρανα του Περιφερειακού Συμβουλίου έχετε εκφράσει και τις προτάσεις και τις αντιρρήσεις σας, όπως εσείς κρίνατε σκόπιμο. Κύριε Ζήκο, τι γίνεται με τον πρωτογενή τομέα και τα αδιέξοδα των αγροτοκτήνων τρόφων? Να κάνουμε ένα διαχωρισμό του πρωτογενού τομέα. Δηλαδή υπάρχει και η γεωργία, υπάρχει και η κτηνοτροφία. Mm-hmm. Τουλάχιστον στην κτηνοτροφία είναι θλιβερά τα αποτελέσματα. Έτσι, μετά την πώληση της Δοδόνης και τη συνένεση της Περιφερειακής Αρχής της σημερινής να πωληθεί η Δοδόνη και να μεταφερθεί σε άλλα χέρια και να φύγει από το ιδιοκτησιακό καθεστώς που ήταν του κράτους και των συνεταιρισμών και των ενώσεων συνεταιρισμών, σήμερα είναι θλιβερή η κατάσταση. Ήδη όλοι οι παραγωγοί βλέπουν την τσέπη τους που είναι τελείως άδεια, δεν μπορούν, υποσυτίζονται ζώα, οι οικογένειες υποσυτίζονται και, και υπάρχει αυτό μια. Αυτό είναι λόγω του υψηλού κόστου. Απελπιστική. Όχι, δεν είναι λόγω του υψηλού κόστου. Είναι γιατί από 1,5 και 10 που είχε το πρόβειο γάλα. Άρα πάμε σε έχει, σήμες γάλα. Έχει μεταφερθεί στα 75 το πολύ στα 84 λεπτά. Ναι. Εδώ το αγελαδινό από τα 47 και κάτι λεπτά που ήταν, έχει πέσει κάτω από 40. Και υπάρχει μάλιστα και η ζωοτροφή να είναι κοντά στο 40 και το γάλα στο 40, πράγμα που δεν έχει συμβεί ποτέ από την ίδρυση του ελληνικού κράτους αυτό το πράγμα. Το είχα βάλει τότε θέμα και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον τότε τον Τζιρόνι που ήταν, τον Νικολόγο που ήταν εκεί. Και η απάντησή του ήταν ότι στη Σαρδινία έχει 69 λεπτά, λέει το πρόβλημα. Δηλαδή αυτή την ιστορία θα κάνουμε ή θα δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να αναπτύξουμε την κτηνοτροφία. Και το δεύτερο και βασικό θέμα ότι έχει σταματήσει πλέον αυτή η οργάνωση των κτηνοτρόφων στους συνεταιρισμούς. Λόγω της διάλυσης των ενώσεων και το ρόλο των οποίων, το κομματικό των οποίων παίξανε, έχουν διαλυθεί τελείως. Οπότε δεν υπάρχει και μια συλλογική έκφραση των παραγωγών να μπορέσουν να αντικρούσουν αυτή την πολιτική. Και πέραν από εκεί, να δούμε και στην παραγωγή και της περιοχής της δικής σας και της Πρέβερας και της Πρωτείας, όλα αυτά τα εργοστάσια που ήταν με τα πορτοκάλια, από χυμωτήρια κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα που μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, αυτή την παραγωγή που υπάρχει. Να μην πάμε ακόμη και παραπέρα και ακόμη και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την ικθυοτροφία μέσα στη θάλασσα και αυτοί έχουν τα προβλήματά τους που δεν είναι δυσεπίλητα. Ενώ υπήρχε μια παραγωγή που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο τόσο στην Ευρώπη όσο και παραπέρα. Τι φταίει και δεν υπάρχουν, δεν δημιουργούνται ομάδες παραγωγών, ομάδες κτηνοτρόφων, ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα και από κοινού τα προβλήματα? Κοιτάξτε, όσο ήταν η Δοδόνη στο καθεστώς το κρατικό συνεταιριστικό, μπορούσαμε και διεκδικούσαμε όλοι μαζί η παραγωγή και από εκεί και πέρα πετυχαίναμε και κάποιες τιμές και μάλιστα όχι μόνο στην περιοχή της Ηπείρου, αλλά αυτό το πράγμα έφτανε και σε πανελλαδικό επίπεδο, γιατί υπήρχε ο ανταγωνισμός, υπήρχαν και συνάδελφοι παραγωγοί που ζητούσαν τιμολόγια, αντίγραφα τιμολογίων από τα δικά μας, τα δείχναν στις εκεί βιομηχανίες και προσπαθούσαν και επιτυχαίνανε άλλες τιμές. Από όταν έφυγε αυτό, λειτουργούν τα καρτέλ,
λειτουργούν οι αθρώες εισαγωγές γάλακτος και στην ουσία ανεξέλεκτα, γιατί παρότι υπάρχει θεσμοθέτηση ότι η εισαγωγή γάλακτος έρχεται, πρέπει να αποδεικνύει κάθε γαλακτοκομική επιχείρηση τι μεταπηγή, τι προϊόντα παράγωγα βγάζει από το γάλα και τι διαθέτει. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει κανένα έλεγχο και μπαίνουν ανεξέλεκτα και αφού βρίσκουν πιο φτηνό εισαγωγή γάλα αμφιβόλου βέβαια ποιότητος, αυτό το πράγμα ας πούμε είναι εις βάρος των παραγωγών της Ηπείρου και εξαφανίζεται η περιοχή. Και χάνει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και η φέτα που είναι προϊόν προστατευόμενο, αλλά και άλλα τυριά τα οποία παράγονται από το γάλα ή γιαούρτια κλπ. Που δεν μπορούν. Και το άσχημο φαινόμενο είναι ότι στην περιφέρεια της Ηπείρου έχουν μπει και άλλες γαλακτοβιομηχανίες που παίρνουν το γάλα από εκεί και αναγκάζεται η Δοδόνη τώρα να φέρνει γάλα είτε από Πελοπόννησο είτε από τη Θεσσαλία επάνω. Κύριε Ζήκο, να ξαναγυρίσουμε λίγο στην αυτοδιοίκηση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν μέχρι τώρα με τον Καλλικράτη χρειαζόταν να υπάρχει συνένεση για ένα θέμα που αφορούσε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Κλισθένης ένα επιτάσσει και φέρνει τις συνεργασίες μεταξύ όλων των παρατάξεων που θα απαρτήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπάρχει αυτή η διάθεση από τη δική σας πλευρά? Και αν ναι, με ποιους θεωρείτε ότι υπάρχει μεγαλύτερη συνένεση? Κοιτάξτε, εμείς δεν είχαμε κανένα κόλλημα ή κάποιο πρόβλημα. Όταν έμπαινε ένα σωστό θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα βοηθούσε, ας πούμε, για να λύσει προβλήματα εργαζόμενων ή απλών λαϊκών ανθρώπων, να το στηρίξουμε και να το επιβεβαιώσουμε και να θέλετε να το προχωρήσουμε και ακόμη παραπέρα. Και δεν θα υπάρχει διαφωνία. Αλλά όταν οι κεντρικές πολιτικές των παρατάξεων, που πηγαίνουν από τα κόμματα, γιατί στήριξη βγήκε σχεδόν από όλες τις φάσεις. Για το Κακριμάνι υπάρχει στήριξη και στο Δημητρίου και στο Ζάψα. Υπάρχει στήριξη και ο Ριζόπουλος, δεν το κρύβω, ότι είναι από τη Νέα Δημοκρατία, που έχει λειτουργήσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Καλλικράτης πριν και συνεχεία ο Κλισθένης τώρα, σαν οι ογκώδηδες, ας το πούμε, της κυβερνητικής πολιτικής για να μπορέσουν να απομυζούν τις αντιδράσεις των ανθρώπων από την κεντρικότερη πολιτική σκηνή και να μπορούν να παίξουν και αυτοί μέσα στο ίδιο σκηνικό που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ κυβέρνησης και προς τα κάτω. Δεν φτάνει διαφορετικά η πολιτική προς τα κάτω, θα υπάρξουν αντιδράσεις κλπ. Αυτό το ρόλο παίζουν. Τώρα, όσο αυτές οι παρατάξεις παίζουν αυτό το ρόλο, δεν υπάρχει κοινό σημείο συνάντησης σε βασικά και πολιτικά ζητήματα που μπορείς να συμφωνήσεις. Όταν όμως αυτοί οι άνθρωποι μπουν κάποια επιμέρους ζητήματα τα οποία δεν έχουν αυτή τη χρειά και όντως θα βοηθήσουν και θα λύσουν κάποια προβλήματα, δεν έχω κανένα λόγο να τα στηρίξω. Αλλά όχι να έχουμε συνεργασία, δεν είναι εφικτό να γίνει συνεργασία. Εκτός και έρθουν στο πρόγραμμά μας και στηρίξουμε να ανατρέψουμε το σύστημα για να μπορέσουμε να φάμε όλοι ψωμί και αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Κύριε Ζήκο, να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Να πω και εγώ δύο λόγια τελειώντας ότι καλό όλους τους ανθρώπους που έχουν όλα αυτά τα προβλήματα και καθημερινά τα βλέπουν στη ζωή τους ότι επιδεινώνονται, έτσι, να ατσαλωθούν, να μπορέσουν να κάνουν τις συμμαχίες αυτές των απλών εργαζομένων και των απλών ανθρώπων και όλοι μαζί να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση για να μοιράσουμε την πίτα, να ζήσουμε όλοι με αξιοπρέπεια.